τμήμα Κέρκυρα Stores στην Corexpo. Μια αγαπημένη κερκυραϊκή επιχείρηση με δωρεάν και γρήγορη εξυπηρέτηση σε όλο το νησί και με ένα εύχριστο e-shop που πολύ εύκολα κάνετε τις παραγγελίες σας. Σύντομα μεταφερόμαστε σε έναν πανέμορφο, ιδιόκτητο, τεράστιο και πιο σύγχρονο χώρο στον περιφερειακό Λευκύμης. Μας βρίσκεται στα γνωστά τηλέφωνα που ήδη γνωρίζετε και όπως πάντα άμεση, δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Σας περιμένουμε με πολλές ευχάριστες εκπλήξεις. Μεγαμάρτ. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπαρμπεκιού και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας. Megamart.gr. Megamart. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Megamart. Be smart. Buy smart. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης. Χώρο συνάντησης στα Ολύμπια, το καφενείο του Ζήσιμου που πλέον λέγεται Greco Street. Ιδιαίτερα εκπαιδευμένο και ιδιαίτερο προσωπικό, προϊόντα υψηλής ποιότητας, χώρος με σεβασμό στην ιστορία, αλλά και άδεια Ιωνίου, το Greco Street αποτελεί ξανά το αγαπημένο στέκι για κάθε ηλικία. Σας περιμένουμε να δοκιμάσετε από κοντά τις γεύσεις μας, να απολαύσετε τον καφέ σας στο υπέροχο Λιστόν. Εστιατόριο Rex από το 1932 προσφέρει ποιότητα και ποικιλία με έμφαση στο παραδοσιακό φαγητό. Στιγμές απόλαυσης σε ένα ανακαινισμένο περιβάλλον, διακοσμημένο με ιδατογραφίες διάσημων κερκυραίων ζωγράφων και σκηνικό τα ιστορικά κτίρια της Κέρκυρας γύρω από το Λιστόν. Ο σεφ με μαεστρία προτείνει πιάτα παραδοσιακά και νέα εδέσματα. Ένα πλήρες μενού που ικανοποιεί όλα τα σύγχρονα γούστα μαζί με μια μεγάλη λίστα κρασιών. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Εστιατόριο Rex. Αυθεντική απόλαυση. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με μας. Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας στην σελίδα μας www.joyscruises.gr. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Φέτος τον χειμώνα δινόμαστε από το κατάστημα WEAR σε εξαιρετικές τιμές. Ρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αξεσουάρ, εργαλεία, είδη γραφείου και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε. Πολυκατάστημα WEAR σε εξαιρετικές τιμές. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμαι με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας.
για τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Αχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190. Καλησπέρα σας, είναι βράδυ Κυριακής, 10 η ώρα ακριβώς, 21 Οκτωβρίου. Εκπομπή Λόγος Αντίλογος κοντά σας με πολλά θέματα και σήμερα στην επικαιρότητα. Μας παρακολουθείτε από τα social media, από το κανάλι μας στο YouTube, Corfu TV News. Μας στέλνετε ό,τι θέλετε να επισημάνουμε, καταγγελίες και αναφορές στο email μας, corfutvnews@gmail.com. Γρήγορα ανοίγουμε το δούμε στις εκπομπές μας και υποδεχόμαστε τον Διονύση Μάμελο. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, ρε, καλησπέρα. Είναι βράδυ Κυριακής, 10 η ώρα ακριβώς, 21 Οκτωβρίου. Εμείς πάντα εδώ πιστοί στο ραντεβού μας. Μάλιστα. Με λοιπόν, πολλά. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Πάρα πολλά θέματα. Εμείς θέλω να πω το εξής, ότι εμείς η δουλειά μας είναι αυτή. Δεν θα αλλάξει τίποτε μετά τις εκλογές, όπως δεν αλλάζει πάντα. Θα συνεχίζουμε την ίδια έτσι. Την ίδια, θα συνεχίσουμε όπως πρέπει να συνεχίσουμε. Εντάξει, αν είναι κάτι στραβό θα το πούμε, θα το ανακοινώσουμε. Αν είναι κάτι κακό θα το πούμε. Εντάξει, δεν θα κλείσουμε το στόμα μας. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, γιατί ακούγονται πολλά, εμείς αυτοί ήμασταν, αυτοί είμαστε και θα παραμείνουμε έτσι. Και αν τους αρέσει. Α, καλά, όντως. Σπηλιά, λίματα. Oh. Σπηλιά, λίματα. Λίματα, οι άνθρωποι, Διονύση, δεν αντέχουν άλλο. Εμένα με καλέσαν εκεί εχθές και μου λένε έλα να τα δεις με τα μάτια σου. Βγαίνουν μέσα στα καταστήματά τους. Δεν πάει άλλο η κατάσταση. Δυστυχώς έχουμε λίματα. Λίματα. Τι να κάνουμε. Πάμε και στο μεγάλο έργο, αυτό που θα φτιάχνει ο κύριος Καλόγερος, η προηγούμενη δημοτική αρχή και το παρέδωσε, που είναι το γήπεδο στις Κουλίνες. Δείτε το σας παρακαλώ πάρα πολύ και βγάλετε συμπεράσματα. Γήπεδο δεν το λες. Το γήπεδο μπάσκετ. Ναι, καλά. Εντάξει. Και με τα ποδήλατα, αυτά τα πεταμένα ποδήλατα την παλιά εποχή, εδώ και μερικά χρόνια θα τα διέθετε ο Δήμος δωρεάν. Τώρα βρίσκονται σχουριασμένα, πεταμένα από εδώ και από εκεί. Ας τα μαζέψουν τουλάχιστον, να μην υπάρχει αυτό το έσχος. Και μας παραπονέθηκαν για τον εσωτερικό δρόμο που πάει στο ιατρείο στον Καστελάνος Μέσης ότι είναι σε άθλια κατάσταση. Και όντως είναι, το βλέπουμε. Αν βρείτε λίγη άσφαλτο, κυρία Ιτρέου, κύριε Καλόγερε, πηγαίνετε εκεί πέρα, λίγο τσιμέντο. Σάλλου η πρόεδρος εκεί, μέχρι τώρα πρόεδρος, νομίζω δεν βγήκε, δεν εκλέχτηκε. Κάτι μπορεί να κάνει. Και πάμε και στην World Travel Market. Πάμε και στην World Travel Market που είναι στις 6 του μηνός. Θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Τίποτα, ο κύριος Βαρούχας. Γιατί αυτός είναι ο κύριος Τίποτα. Δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα. Τίποτα δεν έχει κάνει. 4 χρόνια βλέπουμε, ακούμε, τουριστική προβολή, τίποτα. Ακούστε τι κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή που έχασαν τις εκλογές, πέχονται και νόμιζα... Δηλαδή ότι υπάρχει και λίγο σύνεση στην διαχείριση του χρήματος, Ρέα. Ακριβώς. Η κυρία Ιδρεού, ας πάει στο Λονδίνο, να πάει να κάνει την παρουσία της εκεί. Εντάξει. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ο κύριος Βαρούχας, ως τι πάει. Σημειώστε. Αυτό που λέω. Ως τι πάει ο κύριος Βαρούχας, ως αντιδήμαρχος τουρισμού. Γιατί, υπάρχει λόγος. Ο κύριος ειδικό σύμβουλος. Άκουσε να δεις, πάει και ειδικό σύμβουλος για τα θέματα τουρισμού, ο οποίος είναι ένας συνεργάτης της κυρίας Ιδρέου, και αυτό στο Λονδίνο. Και πάει και μια υπάλληλος, σύνολον, 12.000 ευρώ περίπου. 12.000 ευρώ, όπως το λέω. Ναι, ναι. Δείξτε τις αποφάσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με αυτό δεν είναι ότι το λες εσύ, είναι αποφάσεις διάβγειες και είναι αναρτημένες. Έτσι.
Ντροπή! Γιατί? Εμείς θα τα λέμε αυτά. Εάν το κάνει και η επόμενη δημοτική αρχή, θα το πούμε. Εννοείται. Η καινούργια δημοτική αρχή. Θα το πούμε. Και το θέλεις και το κερασάκι να σου βάλω πάνω στην τόπο. Έτσι, σου είπα τώρα πόσα άτομα πάνε, πώς θα τα πανούν, πού πάνε. Δεν έχουν ούτε γραφείο ο Δήμος. Δεν έχει παραχωρηθεί όπως πέρσι γραφείο στο Δήμο Κέρκυρας, κεντρικής Κέρκυρας, για να είμαι ακριβής. Λοιπόν, και ας πω και το παρασκήνιο τώρα. Βλέποντας ο κύριος Βαρούχας και η κυρία Δήμαρχος ότι πάνε εκεί πέρα και δεν έχουν που να κάτσουν, ο κύριος Βαρούχας πήρε την κυρία Άντζελα Γκερέκου και την παρακάλεσε να τους δοθεί ένα μπουθ από την περιφέρεια για να έχουν μια καρέκλα και μια τραπεζάκι. Δεν έχουν πληρώσει για, ξέρω εγώ, ένα χώρο στο περίπτωτο έργο. 12.000 ευρώ. 12.000 ευρώ για να πάει η κυρία Δήμαρχος. Ο κύριος Βαρούχας, ο αντιδήμαρχος, ο ειδικός συνεργάτης τους, ο κύριος Γεωργοτάς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αναφέρεται στην απόφαση μέσα. Ναι. Αφού πει είναι ειδικός συνεργάτης, αφού είναι γνωστό, δεν είναι ότι το λέμε εμείς. Τι να πω. Κύριος Βαρούχας, γιατί πάει. Για να κάνει τη βόλτα του. Εντάξει, τώρα και θα μας παραμυθιάσει μετά ότι έκανε αυτά τα τέτοια. Έκανε χειρότερη δημοτική αρχή στην τουριστική πολιτική. Εγώ την παρακολουθώ 35 χρόνια. Πάω στις εκθέσεις. Δεν έχει περάσει. Ακόμα και το επιμελητήριο κάτι έκανε. Ένα. Δεν βρήκανε, δηλαδή, να βρούνε 15.000 ευρώ, 16, εκεί που χαλάνε 12 εισιτήρια, να πάει ένας, δύο το πολύ, μια υπάλληλος και δήμαρχος, να πάρουν ένα χώρο εκεί στην World Travel Market, θα δίνανε 20.000 ευρώ, 25, και θα έχει μια αξιοπρεπέστατη παρουσία η Κέρκυρα. Αν αυτός είναι ο στόχος. Ούτε αυτό δεν κάνανε. Το έργο του κυρίου τίποτα, του κυρίου Βαρούχα. Εντάξει, τώρα αυτό, Διονύση, δεν ξέρω, δεν είναι ωραίο. Να χαλάνε τώρα 12.000, να πάνε 4 άτομα, σε 2 μήνες αλλάζει η Δημοτική Αρχή, θα έχουμε νέο αντιδήμαρχο τουρισμού. Τι να πω, δεν ξέρω, εντάξει. Για τους επόμενους. Έτσι. Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Δεν πρόκειται εμείς να θυμωθούμε ή να μπουκωθούμε με τίποτα. Το ξέρει καλά ο Στέφανος ο Πουλημένος, ο νέος δήμαρχος, και αυτός αυτής της λογικής είναι. Αυτής της λογικής. Τουλάχιστον να κάνει κάτι ο επόμενος, ο κύριος Πουλημένος και οι συνεργάτες του, ποιοι θα, δεν ξέρω ποιοι θα είναι, αλλά μέσα στο πλαίσιο έτσι των δυνατοτήτων της χρηστής διαχείρισης ξοδεύουμε. 12.000 ευρώ, 3.000 η κυρία Ιδρέου, 3.000 ο κύριος Βαρούχας. Πάνε μαζί τώρα παρέα εκεί. Πάει και ο ειδικός συνεργάτης, άλλες 3.200 είναι η απόφαση. Ναι, νομίζω. Και βεβαίως και υπάλληλος που είναι υποχρεωμένο. Εντάξει, υπάλληλος, οκ. Okay. Ας πήγαινε αυτό που είπες, Διονύση, πολύ σωστά. Αμείβονται... Δήμαρχος με την υπάλληλο. Αμείβονται με 100 ευρώ είναι αισίως. Για τις μέρες που θα είναι στο Λονδίνο. Ξέχωρα τα εισιτήρια, οι μετακινήσεις, η διαμονή. Και έτσι είναι. Να τα πούμε, να λέμε την αλήθεια. Εννοείται. Πάντα τη λέμε, Διονύση, πάντα τη λέμε. Άσους να λένε τώρα όλους οι υπόλοιπους. Εμείς τα λέμε και θα τα λέμε. Θα πω και κάτι στη συνέχεια που μου έκανε εντύπωση για την Ιόνου Βουλή, η ομιλία της που έγινε. Εγώ θα πω κάτι, αλλά θέλω να πάμε καταρχήν στην επανακαταμέτρηση ναι, που πραγματοποιείται αυτές τις 2-3 μέρες. Αυτό έγινε με έντυπη παρέα, εσύ το ξέρεις το ρεπορτάζ, για πες μας. Δύο περιφερειακών συμβούλων, της κυρίας Γιαννακοπούλου και της κυρίας Ανδριώτη, από το συνδυασμό του κυρίου Γιάννη Τρεπεκλή, για επανακαταμέτρηση.
Πήρε όμως, όπως καταλαβαίνεις τώρα, παραμάζωμα και τους μπροστά και τους πίσω, γι' αυτό το λόγο ήταν πάρα πάρα πολλά τα άτομα. Η κυρία Ανδριώτη ζήτησε και τον κύριο Άμφη, ζήτησε και τον κύριο Αλαμάνο, είχαμε τον κύριο Γιώργο Μάμαλο, τον κύριο Ιωάννου, τον κύριο Δήμου. Ήταν πολλά τα άτομα, ολοκληρώθηκε μάλλον αλλά στη διαδικασία. Τίποτα. Ναι, ναι, δεν νομίζω θα αλλάξει κάτι. Αυτές είναι οι πληροφορίες μας. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν νομίζω, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι, αλλά να πούμε και μία είδηση ότι και ο κύριος Γρηγορόπουλος κατέθεσε αίτημα την Παρασκευή, άρα την Δευτέρα με την Τρίτη θα γίνει επανακαταμέτρηση και για τον κύριο Γρηγορόπουλο. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, έχουν εκεί πέρα, μετά είναι πόσο, 18, 20.000, πόσο. Νομίζω 23.000 ψηφοδέλτια ήταν το κύριο Τρεπεκλή, είχαν πολλή δουλειά οι άνθρωποι. Εγώ δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Άντε μικροδιαφορές. Έτσι. Θέλω να πάω και όμως στην Ιόνιο Βουλή που έκανε μια φιέστα η κυρία Ιδρέου, η απερχόμενη δήμαρχος κεντρικής Κέρκυρας, που είπε δύο πράγματα που εμένα τουλάχιστον με παραξένευσε. Λέει ότι δεν θα προχωρήσει στη νέα σύμβαση, σε νέο διαγωνισμό για τα απορρίμματα και λύγει στις 31 Δωδεκάτου. Πρέπει να πούμε στην κυρία Ιδρέου ότι λέει τη μισή αλήθεια. Γιατί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπει ότι μέχρι και την ολοκλήρωση του φυσικού, δηλαδή το προσθέτει αυτό, του φυσικού αντικειμένου και του οικονομικού αντικειμένου. Δηλαδή, εάν 31 Δωδεκάτου το φυσικό αντικείμενο, δηλαδή έχουν προγραμματιστεί θέματα 100.000 απορρίμματα και είναι 80, είναι υποχρεωμένος ο εργολάβος να συνεχίσει για άλλες 20.000. Αχα, ναι, και, ναι. Ξέρεις, μετά από αυτό που είπε η κυρία Ιδρέου, υπάρχει μια διάκητη έτσι, εντύπωση ότι από την πρώτη του χρόνου θα έχουμε δαυρομή σε Κέρκυρα. Δεν είναι μπράβο. Έτσι. Αλλά και έτσι να ήταν, έχω την εντύπωση ότι ο δήμαρχος έχει τα μέτρη του. Βέβαια. Ξέρει τι θα κάνει. Δεν είναι προχθεσινός. Το λέω αυτό γιατί μου προξένησε εντύπωση. Και είπε και κάτι για τη ΔΕΙΑΚ, ότι προσοχή κλπ. Η ΔΕΙΑΚ, πρέπει, η ΔΕΙΑΚ, είναι διαδημοτική επιχείρηση. Πρέπει να πω ότι περνά τη χειρότερη περίοδο από ποτέ. Δεν είχε φτάσει σε αυτή την κατρακύλα, την οικονομική κατρακύλα, ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Ποτέ. 13 εκατομμύρια στη ΔΕΗ. Ο κύριος, το ξαναπώ, ούτε καλημέρα δεν ανταλλάσσω με τον κύριο προηγούμενο πρόεδρο, μου λέει Φαϊτά. Το όνομα του. Τον κύριο Φαϊτά. Ο κύριος Φαϊτάς άφησε και 300.000 ταμείο. Την πήρανε και την παραδίδουνε με άδειο ταμείο. Και με υπέρογγες οφειλές. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Να τα λέμε. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω πού πάει αυτή η κατάσταση. Ποιος είναι αυτός που θα αναλάβει τη ΔΕΙΑΚ και θα μπορέσει να την ανατάξει. Να την επαναφέρει στη ζωή. Και πριν περάσουμε σε άλλα θέματα εκτός Δήμου, θέλω να ακούσουμε για άλλη μια φορά τον κύριο Στέφανο Πουλημένο, τον νέο δήμαρχο, στη συνέντευξη που έδωσε, που είπε ότι δεν θα παρεκκλίνει από την νομιμότητα ούτε σε τίποτα. Ακριβώς, ακριβώς. Και έκανε ούτε πολύ μεγάλη αίσθηση. Να το πω έτσι. Ναι, ναι. Και σχολιάστηκε πολύ θετικά από τους πολίτες αυτό. Και μπράβο του, και μπράβο του, γιατί κέρδισε στις εκλογές, μπορούσε να κάνει γαργάρες. Δεν κάνει γαργάρες, Στέφανος. Γι' αυτό τον παραδέχομαι σε ορισμένα θέματα. Έτσι. Γι' αυτό τον παραδέχομαι. Έτσι. Για να είμαστε ειλικρινείς. Να ακούσουμε τη δήλωση του Στέφανου Πουλημένου. Πάμε, πάμε. Ότι τα θέματα της καθημερινότητας αρχίζοντας ακριβώς από το ίδιο σημείο, δηλαδή από τα πεζοδρόμια. Και εδώ, αν περπατήσει κανείς σε διάφορες γειτονίες της πόλης, θα διαπιστώσει το ίδιο. Παντού προβλήματα στα πεζοδρόμια, σπασμένες πλάκες, τρύπες ανοιγμένες στο πεζοδρόμιο,
ρήθρα τα οποία έχουν καταστραφεί, δέντρα τα οποία έχουν κοπεί και έχουν μείνει ακάλυπτοι χώροι. Έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα μικρά, τα οποία όμως αθροιζόμενα δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Μια δυσάρεστη εικόνα. Ασφαλώς, δεν είναι μόνο δυσάρεστη εικόνα, είναι και επικίνδυνη για τους πεζούς. Μετά έχουμε ένα θέμα ακόμη με τη διαμόρφωση προσβάσεων για τα ΑΜΕΑ. Έχουμε θέμα με, με τους δημόσιους χώρους υγιεινής. Τεράστιο πρόβλημα. Η ντροπή η πόλη της Κέρκυρας. Και ορισμένοι τουριστικοί οικισμοί στην Ήπεθρο, που έχουν πάρα πολύ κόσμο. Να μην έχουμε να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους στην ανάγκη τους. Είναι στοιχείο πολιτισμού ενός τόπου το να έχει αυτή την πρόβλημα. Από την προεκλογική περίοδο, να δεχτώ και τους δύο συλλόγους των καταστηματικών που ασχολούνται με την εστίαση, δηλαδή ο Μαρκετικός Σύλλογος των Εστιατόρων και ο νεότερος σύλλογος που σχετίζεται και με την διασκέδαση. Τους είπα τις απόψεις μου γύρω από το θέμα αυτό, ότι πρέπει να διασφαλίσουμε το μίνιμουμ στην ελεύθερη κίνηση των πολιτών στους χώρους αυτούς, ότι πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να περάσουν οχήματα πρώτης ανάγκης που είναι τα ασθενοφόρα και οι πυροσβεστικοί, να τελούνται απρόσκοπτα οι τοπικές γιορτές, εκδηλώσεις, οι λιτανίες, οι λιτανίες του Αγίου κλπ. Να μην έχουμε δηλαδή τα προβλήματα τα οποία έχουν καταγραφεί κατά καιρούς, τα οποία εκθέτουν την πόλη, εκθέτουν το Δήμο μας και προσβάλλουν την ζωή του τόπου. Είναι θέματα στα οποία δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχθούμε τέτοιες καταστάσεις στη νέα δημοτική περίοδο. Την ακούσαμε, ήταν στο πλαίσιο της συνέντευξης, μιας πολύ μεγάλης συνέντευξης που του πήρες. Και ήταν αυτό το κομμάτι για την εξυγίανση, για τα τραπεζοκαθίσματα. Ήταν σωστός, Γιονίση, μακάρι να γίνει. Υπάρχει ακόμα, ωραία, μια άναρχη κατάσταση. Α, μπράβο. Μια άναρχη κατάσταση. Δεν λέμε τίποτε παραπάνω εμείς. Το βλέπει όλος ο κόσμος. Απίβδησαν οι πολίτες. Θεωρούσαν ότι η πόλη θα τη ψηφίσει την κυρία Ιδραίου και οι συνεργάτες της. Και τι έγινε? Τους καταψήφισε. Γιατί δεν άντεχαν άλλο. Εγώ δεν μιλάω μόνο τον κύριο Ολυμπίο και το διοικητικό του συμβούλιο. Μίλαγα και με άλλους κατοίκους, απλούς κατοίκους. Και μου λέγανε δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχουμε άλλο. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν κάτι οι οποίοι το λέγανε σκεμμένα γιατί τα έχουν με τον Α ή τον Β. Και εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό τους. Θα είμαστε στο πλευρό αυτών που εν πάση περιπτώσει θέλουν να ησυχάσουν σπίτι τους κάποιες ώρες. Ναι, βέβαια. Τις ώρες κοινής ησυχίας. Θα είμαστε στο πλευρό τους και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, έχουμε χρόνο. Έχουμε. Πάμε. Έχουμε λίγο ακόμα, ναι. Πάμε χιτά με την κυρία Παπανικολόπουλου. Τι να πει αυτή η γυναίκα. Τι να πει και αυτή η γυναίκα. Πάμε να ακούσουμε όμως τη δήλωσή της, γιατί μας λέει ότι η κατάσταση μπορεί να λένε διάφορα, όπως η δήμαρχος για τα απορρίμματα, για τη μεταφορά. Με τον Δεμπλόρη όμως τι θα γίνει. Δεν άκουσε κάτι να λέει η δήμαρχος, η επερχόμενη δήμαρχος, ή τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Πάμε να την ακούσουμε. Δύο πρόστιμα. Το ένα είναι για το τέλος ταφής, έτσι, και το άλλο είναι για κάθε συσκευασία, για κάθε τόνο πλαστικών που δεν πληρώνουμε, έχουμε ένα πρόστιμο 800 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το τέλος ταφής, είναι κειμενόμενο, όχι κειμενόμενο, κλιμακούμενο το πρόστιμο. Δηλαδή, το 2022 είχαμε 20 ευρώ ανά τόνο που δεν ανακυκλώνεται. Και για να καταλάβει και ο πολίτης που παρακολουθεί, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή, αν εμείς αυτή τη στιγμή ως Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας στέλνουμε στην Κοζάνη, έτσι, 100 τόνους απορριμμάτων, από τους 100 τόνους ένα μέρος θα επεξεργαστεί. Το υπόλοιπο που θα πάει για ταφή, οι 50 τόνοι ας πούμε, εκεί θα πληρώσουμε επιπλέον και το τέλος ταφής. Που για μέν το 2022 ήταν 20 ευρώ ο τόνος, αλλά προσέξτε, το 2022 το πλήρωσε το κράτος, το αρμόδιο Υπουργείο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα μετακυλήσει στους Δήμους, αλλά θα μετακυλήσει αργότερα, επειδή γνωρίζουν τα οικονομικά των Δήμων ότι είναι στενά, γι' αυτό και δεν τα έβαλαν. Από το 2023 όμως και μετά, θα πληρώνει κατευθείαν ο Δήμος, δηλαδή από το χρόνο που μπαίνει, έτσι.
Και έχουμε, για μένα το 2023 θα πάει 25 ευρώ τόνος. Για το 24 θα πάει 30 ευρώ τόνος και μέχρι το 2027 θα φτάσει τα 55 ευρώ τόνος. Για κάθε τόνο λοιπόν που δεν ανακυκλώνουμε θα πληρώνουμε πρόστιμο. Εμείς τώρα, έχουμε 2023. Δηλαδή, ναι. 1η-1η του 24 θα πληρώσουμε του 23 όλο τον χρόνο το πρόστιμο. Βεβαίως. Mm-hmm. Το οποίο ανέρχεται συνολικά. Ανάλογα σας λέω με τους τόνους που στέλνουμε. Ωραία. Έτσι. Ωραία. Εάν στέλνουμε 100 τόνους, παραδείγματος χάρη, από αυτούς επεξεργάζονται, σας το λέω με τα βεβαιότητας, ούτε οι 50 δεν επεξεργάζονται. Οι άλλοι 50 πάνε για ταφή. Αυτό δηλαδή που θα πάει, για αυτό που θα πάει για ταφή, θα πληρώσουμε και το πρόστιμο. 50 τόνοι είναι, 50 τόνους πρόστιμο. Επί πόσο έχουμε τώρα, 23, επί 25 ευρώ ο τόνος. Λοιπόν, και αφού ακούσαμε την κυρία Παπανικολοπούλου, ακούσαμε και τον κύριο Ελαμάνο, ο οποίος ξαναεπιστρέφει πλέον στα καθήκοντά του ως πρώην πρόεδρος εκεί της περιοχής, του Συλλόγου του Πολιστικού. Εκεί, αυτή τη στιγμή, αν έρθει κάποιος, να το διακομωδήσω λίγο, αν έρθει κάποιος σκηνοθέτης, θα γυρίσει την πιο καλή ταινία τρόμου. Έχει, το έχουν παρατήσει όλο στο έλεος του Θεού, δέματα σκορπισμένα παντού, διαλυμένα, 100.000 τόνοι σκουπίδι, το μισό καμένο, το άλλο είναι χίδιν εκεί, ένα τοιχείο πεσμένο, τα ζουμιά τρέχουνε στο αυλάκι και καταλήγουνε στη λίμνη και πάλι από την αρχή. Είναι μια τραγική κατάσταση, δεν έχει ξαναέλθει σε τέτοια τραγική κατάσταση το νησί με θέμα των σκουπιδιών όπως είναι σήμερα. Δηλαδή και το 16 και το 17 και το 20 τουλάχιστον σκεπαζότανε και δεν ήταν αυτή η κατάσταση. Τώρα η κατάσταση έχει περιέλθει σε μια τραγική υπόθεση. Που καταλογίζω στην κυρία Ιδρέου, στην προηγούμενη δημοτική αρχή, στην απρεχόμενη δημοτική αρχή, θα έπρεπε να πρωτοστατήσει να απομακρυνθούν τα δέματα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και αυτό πρέπει να κάνει ο Στέφανος Πουλημένος. Η αρμοδιότητα πλέον του ΚΙΤΑ έχει περιέλθει στην περιφέρεια. Ακριβώς. Έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θέλω να επανέλθω λίγο στις εκλογές, να πω κάτι. Έκανε αίσθηση. 38 κυρίες και κύριοι της 100 πήρε πριν 3,5-4 μήνες η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Κέρκυρα. 38%. Βλέπουμε στη Βόρεια Κέρκυρα, στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. 18 ο ΣΥΡΙΖΑ, 18 ή 19 ο ΣΥΡΙΖΑ και 16 το ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνουν 38. Κάνουν 34, 35. Και όμως, η Νέα Δημοκρατία, δια των στελεχών της, του κυρίου Κούλα που είναι πρόεδρος τοπικής, του κυρίου Παντελιού που είναι πρόεδρος νομαρχιακής, τι κάνανε? Σιγοντάρανε τον Σιριζαίο δήμαρχο, υποψήφιο δήμαρχο. Είναι. Τον σιγοντάρανε. Δίκασαν τον κόσμο. Δίκασαν τους πολίτες στη Βόρεια Κέρκυρα. Δίκασαν τους νεοδημοκράτες. Αποτέλεσμα, να εκλεγεί ο Νίκος ο Χιρδάρης με τον Γιώργο Μαχημάρη. Ακριβώς. Και μια κυρία, μου διαφεύγει το όνομά της, ζητάω συγγνώμη, με τον κύριο Βαρέλη, που είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τα μόνα. Αυτά είναι τα κατορθώματα, οι επικεφαλής παίζουν ρόλο. Ο κύριος Παντελιός και ο κύριος Κούλας. Έτσι. Αυτοί έχουν την ευθύνη, τη μεγάλη ευθύνη. Και θέλω, μου δίνετε ευκαιρία να πω και κάτι. Πρέπει να πω ότι ο Σπύρος ο Κροκίδης, που ήταν υποψήφιος βουλευτής πριν 3,5 μήνες, πραγματικά του βγάζει το καπέλο. Δεν ανακατεύτηκε σε τίποτα. Ακριβώς. Έκανε στην Αθήνα διακοπές, από εδώ, από εκεί. Δεν πήγε σε κανέναν και με κανέναν δεν είχε ταραβέλια. Και τον τιμά αυτό. Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που δεν ήθελε να εμπλακεί σε αυτή την κρεατομηχανή
των αυτοδιοικητικών εκλογών. Μπράβο του. Θέλω να του πω συγχαρητήρια. Ιωνίση, και ένα μικρό σχόλιο να κάνουμε, ότι είχαμε και τον κύριο Γκίκα, ο οποίος μάλλον ενοχλήθηκε λίγο με τα σχόλιά μας, μας έστειλε και ένα προσωπικό μήνυμα. Εμείς δεν μιλήσαμε προσωπικά για τον κύριο Γκίκα, είπαμε γενικά. Πρόσεξε, να το πω, γιατί εγώ όταν είπα ότι ο μεγάλος χαμένος είναι ο Στέφανος Γκίκα, έτσι, δεν εννοώ προσωπικά τον Στέφανο Γκίκα. Έτσι. Η τακτική, παύλα, πολιτική που ακολούθησε. Ακριβώς. Και κυρίως τα στελέχη του γραφείου του. Εγώ είμαι στενοχωρημένος με τον βουλευτή, τον κύριο Γκίκα, διότι έβγαινε μία κυρία από το γραφείο του και με έβριζε, χυδαία. Παράδειγμα, όχι τώρα. Ναι. Πέρσι. Ναι. Το ίδιο έκανε και στις εκλογές. Όποιος δεν συμμορφώνανε στις υποδείξεις του γραφείου, τον καταχέριαζαν. Ένας άλλος νεαρός έβγαινε με τις σακούλες προκλητικά με ψηφοδέλτια της κυρίας Ινδρέου. Στον πεζόδρομο. Έχω και φωτογραφία του. Για τον Στέφανο Γκίκα τα λέω αυτά. Ναι. Ο κύριος Γκίκας πήρε 11.000 σταυρούς. Το καταλαβαίνω. Έφταναν όμως οι 11.000 σταυροί να σώσει την κυρία Κράτσα και να σώσει και την κυρία Ιδρέου? Όχι. Επομένως τι έπρεπε να κάνει? Γιατί οι 11.000 σταυροί ήταν και άλλοι 4-5 από την άλλη πλευρά. Δεν ακούω και κατά καλύτερα. Έτσι. Για τον βουλευτή που ψήφισαν. Αυτό είπα εγώ. Τίποτα άλλο. Ακριβώς. Τα συμπεράσματα των τηλεθεατών που μας ακούνε. Έκανες πολύ καλά που το αναφέρεις. Πάμε στις σχολικές μεταφορές. Έχει να πάμε. Εντάξει, Γιονίση, τώρα απαντάει τώρα ο κύριος Ζορμπάς ότι θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα, λέει, τέλη της επόμενης. Ξεχνάει ότι θα πάμε σε διακοπές Χριστουγέννων. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει. Πάμε. Τα όρια τους βρίσκονται γονείς, μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί για τις σχολικές μεταφορές. Τα σχολεία έχουν ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα και κάποια παιδιά είτε πηγαίνουν με τα πόδια, είτε δεν πηγαίνουν καθόλου, καθώς δεν υπάρχουν ακόμα σχολικές μεταφορές. Χαρακτηριστική η έκκληση από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Γαστουρίου, που μεταξύ άλλων σε μία επιστολή τους αναφέρουν ότι έχει γίνει μία προσπάθεια να πιέσει ο Σύλλογος για το ζήτημα του λεωφορείου, γι' αυτό το λόγο και έχει επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές, αλλά και με τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Ζορμπά. Πλέον μιλάμε σε πολύ έντονο διάλογο, τονίζουν οι γονείς, γιατί μας έχει κουράσει και μας έχει εξαγριώσει με τις πολλές δικαιολογίες 2 μήνες τώρα. Και έχοντας ως δικαιολογία το σχολείο είναι στα άγωνα, διότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από διοκτήτες λεωφορείου. Το ζήτημα το έχουμε θέσει και είναι η ασφάλεια των παιδιών μας, γιατί το σχολείο μας βρίσκεται πάνω στην Εθνική Αχιλλείου και έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση από λεωφορεία και φορτηγά. Σύντομα οι γονείς δεν μπορούν πια και έχει εξαντληθεί η υπομονή τους. Απάνταση ξεκάθαρη για άλλη μια φορά δεν πήραμε. Περιμένουμε από την άλλη εβδομάδα. Η μοναδική μας λύση πια είναι να κλείσουμε τον δρόμο σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αν και την άλλη εβδομάδα δεν έχουν βρει λύση. Αξίζει να τονίσουμε ότι πρόσφατα για το θέμα αυτό απάντησε ο Περιφερειάρχης κ. Ζορμπάς, ο οποίος τόνισε ότι αυτήν την εβδομάδα που έρχεται αναμένεται να βρεθεί λύση. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εκτός από τα 38 άγωνα, ήταν 31 που ήταν άγωνα από την αρχή και 7 στα οποία οι μεταφορείς δεν κατέθεσαν καθόλου δικαιολογητικά για να συμβασιοποιηθούν. Τα υπόλοιπα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Ήδη από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία, τελειώνοντας η πρώτη φάση του διαγωνισμού, έχει ξεκινήσει η διαδικασία να επαναδημοκρατηθούν αυτά τα δρομολόγια με πολύ γρήγορες διαδικασίες. Θεωρώ ότι μέχρι τα μέσα της επόμενης, μέσα τέλος της επόμενης εβδομάδας, θα έχει αποκατασταθεί η πλήρης, η ομαλή λειτουργία μάλλον των σχολικών μεταφορών. Αυτό που θέλω να ξέρετε που είναι σημαντικό είναι ότι όταν μιλάμε για άγωνα δρομολόγια, μιλάμε για δρομολόγια που δεν ενδιαφέρθηκε κανείς μεταφορέας να τα πάρει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί η περιφέρεια να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε και τη νέα νομοθεσία που θα τη χρησιμοποιήσουμε σε περίπτωση που δεν βρεθεί πάλι ανάδοχος. Πάντως που δεν βρεθούν μάλλον ανάδοχοι. Πάντως το σίγουρο που μπορώ να σας πω είναι ότι μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχει αποκατασταθεί, μέσα τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχει αποκατασταθεί η πλήρης. Θα έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι σχολικές μεταφορές. Είδαμε αυτό το θέμα, τις σχολικές μεταφορές.
Τώρα να μην αναρωτιούνται διάφορα. Τώρα, πραγματικά. Διονύση, είναι ντροπή. Σε ένα μήνα θα κλείσουν τα σχολεία για να πάνε σε διακοπές στο Χριστουγέννα και δεν έχουμε μεταφορές. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Στο Μαστούρι θα βγουν οι άνθρωποι στους δρόμους αυτή την εβδομάδα. Είναι ντροπή. Και ο κύριος Ρουμπάς να μην μεταθέτει τις ευθύνες. Έτσι. 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 Ακριβώς. Ας μην μεταθέτει τις ευθύνες. Ακριβώς. Ας καταλάβει ότι έχει ευθύνες και αυτή η κατάσταση θα έπρεπε να την είχε προετοιμάσει, να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς τα λεωφορεία και να μετακινηθούν στα σχολιά τους. Έτσι, μπράβο. Διονύση, να πάμε κλείνοντας, να δούμε όμως και ένα θέμα με τη χθεσινή φωτιά. Πολύ, πολύ επικίνδυνη φωτιά. Πραγματικά σταμάτησε έξω από τα ξενοδοχεία. Ήταν απίστευτη η κατάσταση. Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας ήταν εκεί, ο κ. Γιώργος Μαχημάρης. Τα αέρια μέσα βοήθησαν πάρα πολύ παρά το δυνατό άνεμο. Έχουμε κάνει το ρεπορτάζ και ας ακούσουμε τι μας δήλωσε ο Δήμαρχος, ο κ. Μαχημάρης. Άνεμοι. 7.7 και 8 μποφόρ. Σιρόκο Λεβάντε και Όστρια. Και αλλαγή των καιρών. Ταυτόχρονα πάλι ξανά ερωτηματικά αρκετές αστείες σε πολύ μακρινή απόσταση. Πάρα πολλά διάσπαρτα σπίτια, μικρά ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, πολύ μεγάλη έκταση, πάρα πολλές αιστείες. Αλλά πάμε αρκετά καλά, πήγε δυνάμεις, πολιτική προστασία του Δήμου και όλοι, εθελοντές από όλο τον Άγιο Στέφανο των Αυλαιωτών και από τα γύρω χωριά, η πυροσβεστική, η αστυνομία, η μεσολάβηση αμέσως να έρθουν αέρα μέσα εκτός από τα πετζετέλ. Και τώρα συγχαρώ για άλλη μια φορά τους πιλότους των πετζετέλ και των άλλων αεροπλάνων που πραγματικά με κίνδυνο της ζωής των. Τα πετζετέλ που επιχείρησαν, εκκινήθηκαν μέσα σε μια αρματιά καπνός και πολύ αέρας, αν μπορούσαν να σηκωθούν επάνω μετά την ρήψη που είναι κάμη του νερού. Ακόμα είμαστε σε επιφυλακή, όλες οι δυνάμεις, αλλά οι επίγειες δυνάμεις και οι δυνάμεις που ήταν γύρω από κάθε ξενοδοχείο, κάθε κατάστημα, βοήθησαν έτσι ώστε να σώσουμε όταν δεν έχουμε καμία κανένα ατύχημα για τους ανθρώπους, τους μετακομίσαμε πολύ γρήγορα, κάναμε πολύ γρήγορα εκένωση και να πούμε ότι συγκροτημένα και οργανωμένα κάναμε εκένωση με τον Λιμάνι των Αυλαιωτών προς την πλατεία των Αυλαιωτών και προς τους Παγουλάδες. Και επίσης μια πολύ καλή παρέμβαση που αμέσως έγινε με συνεργασία με τα τουριστικά γραφεία, πάνω από 60-64 άτομα, μέσα στο ξενοδοχείο της Ρόδας, το Ρόδα Beach. Φύγαν από εδώ, από μικρά ξενοδοχεία που ήταν και πήγαν απευθείας αλληλεγγύη. Άρα είμαι σε πολύ καλή κατάσταση σε σχέση με αυτό που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε. Είναι όλα από έλεγχο. Θέλω να πέρα ευχαριστήσω τους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, τους πιλότους που επιχειρούν πάλι. Να ευχαριστήσω τα παιδιά της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας, όλους τους εργάτες μας, αντιδημάρχους που από την πρώτη ώρα ήταν εκεί. Τους πυροσβέστες μας, άλλη μια φορά. Σε 5 λεπτά η πυροσβεστική ήταν εδώ. Σε 10 λεπτά η αστυνομία. Πρέπει κάποια φορά να λέμε ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν αυτονόητα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με θυσία ακόμα και σήμερα θυσιάσαν τη ζωή τους να προσφύγουν τις φωτιές για να σώσουν και ανθρώπους και μεγάλες περιουσίες. Το είδαμε το ρεπορτάζ. Μπράβο και στον κύριο Μαχημάρη. Θα το ξαναπώ εγώ, Ιωνίζη, επειδή τον έζησα πέτο στις φωτιές. Ήταν εκεί, το καταλαβαίνεις ότι είναι μέσα στις φωτιές σε όλες. Νομίζω ότι αυτή είναι η παρουσία του Δημάρχου και έτσι πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, πάμε αν θέλεις να. Νομίζω ότι έχουμε κλείσει. Πάμε να δούμε λίγο χορηγούς για να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε πολλά θέματα και στη δεύτερη ενότητα. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης. Χώρο συνάντησης στα Ολύμπια, το καφενείο του Ζήσιμου που πλέον λέγεται Greco Street. Ιδιαίτερα εκπαιδευμένο και ευγενικό προσωπικό, προϊόντα υψηλής ποιότητας, χώρος με σεβασμό στην ιστορία, αλλά και άδεια Ιωνίου, το Greco Street αποτελεί ξανά το αγαπημένο στέκι για κάθε ηλικία. Σας περιμένουμε να δοκιμάσετε από κοντά τις γεύσεις μας, να απολαύσετε τον καφέ σας στο υπέροχο Λιστόρ.
Εστιατόριο Rex. Από το 1932 προσφέρει ποιότητα και ποικιλία με έμφαση στο παραδοσιακό φαγητό. Στιγμές απόλαυσης σε ένα ανακαινισμένο περιβάλλον, διακοσμημένο με ιδατογραφίες διάσημων Κερκυραίων ζωγράφων και σκηνικό τα ιστορικά κτίρια της Κέρκυρας γύρω από το Ληστόν. Ο σεφ με μαεστρία προτείνει πιάτα παραδοσιακά και νέα εδέσματα. Ένα πλήρες μενού που ικανοποιεί όλα τα σύγχρονα γούστα μαζί με μια μεγάλη λίστα κρασιών. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Εστιατόριο Rex. Αυθεντική απόλαυση. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με μας. Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας στην σελίδα μας www.joyscruises.gr. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Φέτος τον χειμώνα δινόμαστε από το κατάστημα WEG σε εξαιρετικές τιμές. Ρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αξεσουάρ, εργαλεία, είδη γραφείου και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε. Πολυκατάστημα WEG σε εξαιρετικές τιμές. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμε με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Πενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Για τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Εχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190. Κέρκυρα Stores στην Corexpo. Μια αγαπημένη κερκυραϊκή επιχείρηση με δωρεάν και γρήγορη εξυπηρέτηση σε όλο το νησί και με ένα εύχριστο e-shop που πολύ εύκολα κάνετε τις παραγγελίες σας. Σύντομα μεταφερόμαστε σε έναν πανέμορφο, ιδιόκτητο, τεράστιο και πιο σύγχρονο χώρο στον περιφερειακό Λευκύμης. Μας βρίσκεται στα γνωστά τηλέφωνα που ήδη γνωρίζετε και όπως πάντα άμεση, δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Σας περιμένουμε με πολλές ευχάριστες εκπλήξεις.
Megamart. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπαρμπεκιού και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr. Megamart. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Megamart. Be smart. Buy smart. Λόγος αντίλογος, ενώ το δεύτερο επιστρέψαμε εδώ, Διονύση. Πολλά τα θέματα και σε αυτήν την ενότητα, όπως και στην πρώτη. Εμείς τα λέγαμε, θα τα λέμε και θα τα λέμε. Ο Θεός βασικά να μας έχει καλά. Έτσι, έχουμε υγεία για να τα λέμε. Νομίζουν ότι βάλαμε μπαμπάκι, δεν υπάρχει περίπτωση. Άστος. Έτσι, ακριβώς. Πάμε. Λοιπόν, πριν πάμε σε όλα τα θέματα, επειδή είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ όσον αφορά δηλώσεις του κυρίου Σπύρου Κατέχη, έτσι, για κάποιες κλεψιές και κάποιες κλοπές οι οποίες είχαν σημειωθεί στην ευρύτερη περιοχή στο Κανόνι, ο κύριος Κατέχης μας ξαναμιλάει και μας λέει ότι η αστυνομία αμέσως έδρασε και προχώρησε σε κάποιες ενέργειες. Τον έχουμε, πάμε να τον ακούσουμε. Ναι, όντως η αστυνομία είχε ήδη δράσει άμεσα τις ώρες που κάναμε τις δηλώσεις μας. Έχουν ξεχνιάσει δύο υποθέσεις που αφορούσαν μαγαζιά της περιοχής μας και μας είπανε ότι οτιδήποτε συμβαίνει στο χώρο, στο κανόνι και παρακάτω, να καλούν οι πολίτες να προσφέρουν άμεσα στην αστυνομία, να το δηλώνουν, έστω και αν είναι μια μικρή χρονοπή, ώστε να μπορούν με γρήγορα αναγκαστικά να φέρουν την αποστολή σου εις πέρας. Ακούσαμε τον κύριο Κατέχη, Διονύση. Εντάξει, λέω. Το χαμόγελό σου τα λέει όλα. Αυτό, ας μην πούμε τίποτα άλλο. Πάμε. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Α, να σε πάω στους παξούς. Γιατί εντάξει, κάναμε ένα αφιέρωμα σε όλους τους νέους δημάρχους, αλλά έχουμε και τον παλιό δημαρχό που ξαναβγήκε, ο κύριος Σπύρος Βλαχόπουλος. Μας μιλά, μας λέει για όλα όσα θα γίνουν και όλα όσες είναι προτεραιότητες. Πάμε να τον ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν φτάσαμε στο υψηλότερο επίπεδο, ναι, σίγουρα έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τον οργανισμό που λέγεται Δήμος Παξών και με την και πετυχαίνοντας καλύτερη στελέχωση και βοηθώντας πάρα πολύ το προσωπικό του Δήμου να επιμορφωθεί και να έχει στήριξη από τεχνοκράτες υψηλού επίπεδου με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Και αυτό είναι κάτι που φαίνεται στο πόσο πιο γρήγορα και πιο σωστά υλοποιούνται διαδικασίες και εξυπηρετούνται οι δημότες των Παξών. Όσον αφορά στα έργα της ανάπτυξης και των υποδομών, είναι έτσι ένα από τα κυρίαρχά σας οι εργασίες αναβάθμισης των υποδομών στο κεντρικό λιμάνι των Παξών? Πάντα προσπαθούσαμε να μην μας απορροφήσει η καθημερινότητα μόνο. Βεβαίως και τα ζητήματα της καθημερινότητας είναι σε προτεραιότητα και προσπαθούμε να βελτιώνουμε κάθε φορά όλο και περισσότερο την καθημερινότητα του πολίτη. Αλλά πάντα είχαμε στο νου μας το ότι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός είναι αυτό που θα δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης και θα βοηθήσει ώστε η επόμενη μέρα να είναι καλύτερη. Και εκεί λοιπόν έγινε μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και έχει αποδώσει νομίζω καρπούς πολύ σημαντικούς. Είναι μια δουλειά δυσανάλογη σε σχέση με το μέγεθος του Δήμου και τις ικανότητές του. Έχουμε καταφέρει να έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία έργα συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Και είμαστε τώρα στη φάση που τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν αφού εξασφαλίσαμε στήριξη από αναπτυξιακούς οργανισμούς που τελικά φαίνεται να είναι η μόνη λύση το να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα της έλλειψης τεχνικής υπηρεσίας που ταλανίζει το Δήμο μας από την ίδρυσή του και μέχρι σήμερα. Στον τομέα της ίδρυψης, εκεί τι καταφέρατε, είστε ικανοποιημένος από αυτή τη διαδικασία, από αυτό το τομέα, ένα πολύ σημαντικό τομέα, κακά τα ψέματα? Είμαι σίγουρος ότι από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, δηλαδή την καθαριότητα, την ίδρυψη και τον δημοτικό φωτισμό,
στην ίδρυψη καταφέραμε να πετύχουμε τα πιο σημαντικά αποτελέσματα όταν αναλάβαμε οι καταναλώσεις στο νησί προσέγγιζαν τις 200.000 κυβικά κατέτος. Τώρα έχουν φτάσει ίσως και να έχουν ξεπεράσει τις 400.000 κυβικά και ο Δήμος έχει κατορθώσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις. Λειτουργούμε 8 μονάδες αφαλάτωσης. Έχουμε καταφέρει να κατασκευάσουμε καινούρια δίκτυα διανομής και αποταμίευσης νερού και νομίζω ότι τώρα και με την ενεργοποίηση του τελευταίου αντλιοστασίου που φτιάχτηκε φέτος, οι ανάγκες του νησιού είναι εξασφαλισμένες για τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια. Αλλιώτα και ειδικά το κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων και όχι της αποκομιδής, γιατί εκεί τα πράγματα είναι σχετικά πιο εύκολα, ήταν πάντα ένα ζήτημα που απασχολούσε το Δήμο Παξών. Έχει δρομολογηθεί λοιπόν και εκεί η επίλυση, η οριστική επίλυση του προβλήματος σε βάθος χρόνου με την ένταξη 2 πολύ σημαντικών έργων στο ΕΣΠΑ. Το ένα έχει να κάνει με την δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης με όλα τα περιφερειακά υποσυστήματα που επιτρέπουν τον διαχωρισμό των αστικών σύμμικτων απορριμμάτων και την περαιτέρω διαχείρισή τους. Και το άλλο έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός πράσινου σημείου και των γωνιών ανακύκλωσης. Το δεύτερο αυτό έργο είναι σε φάση δημοπράτησης. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, νομίζω ότι θα εξοικονομηθούν καταρχήν πόροι πολύ σημαντικοί για το Ταμείο του Δήμου και θα έχουμε σίγουρα πολύ καλύτερη εικόνα και πολύ μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Εκείνο που επίσης θέλω να επισημάνω σε ό,τι αφορά τις ανταποδοτικές υπηρεσίες είναι ότι ο Δήμος μας προσπάθησε όλα αυτά τα χρόνια να κρατήσει πολύ ψηλά το επίπεδο χωρίς την παραμετρή αύξηση στα δημοτικά τέλη. Και αυτή ήταν μια καθαρά πολιτική επιλογή για να στηρίξουμε τους δημότες μας σε μια περίοδο που είχαμε απανωτές κρίσεις, είτε αυτό έχει να κάνει με την πανδημία, είτε με την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε στη συνέχεια. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε και στη συνέχεια, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία και δουλειά που έχει γίνει σε επίπεδο μελετών, να συγκρατήσουμε πολύ χαμηλά το κόστος των δημοτικών τελών και τα επόμενα χρόνια. Δήμαρχε, και στο κομμάτι του τουρισμού, που νομίζω ότι και εκεί τα πήγατε αρκετά καλά και φαίνεται και στα στοιχεία. Στο κομμάτι του τουρισμού, νομίζω πρέπει να εντάξουμε τη μεγάλη επένδυση που γίνεται αυτή την ώρα στο κεντρικό λιμάνι του Γαΐου, που είναι ένα έργο που έγινε με χρηματοδότηση μέσα από ένα διεθνές διακρατικό μάλλον πρόγραμμα. Είναι από το Interreg Ελλάδα-Ιταλία. Βεβαίως εκεί ο βασικός εταίρος είναι ο Όλκε, γιατί αυτός έχει την αρμοδιότητα των λιμανιών. Όμως είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο επιδιώξαμε την ένταξή μας και τα καταφέραμε την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Και τώρα με χαρά βλέπουμε αυτό το έργο να προχωράει. Νομίζω ότι θα είναι έτοιμο πριν το τέλος του χρόνου. Και αυτό θα αναβαθμίσει πάρα πολύ τις παρεχόμενες υπηρεσίες εντός του λιμανιού, που βέβαια έχει να κάνει γενικότερα με το βαθμό υπηρεσιών και εξυπηρέτησης που προσφέρουμε στους επισκέπτες του νησιού. Από εκεί και μετά, αφού ξεπεράσαμε τους περιορισμούς και τα προβλήματα της πανδημίας, επανεκκινούμε πάλι τον προγραμματισμό για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, για τουριστική προβολή μέσα από τα μέσα ηλεκτρονικά και έντυπα. Και νομίζω ότι θα κρατήσουμε ψηλά το ενδιαφέρον των αγορών για το νησί μας, που δέχτηκε και την ευνοϊκή επίδραση του γνωστού σύριαλ, που γυρίστηκε και θα γυριστεί και ο δεύτερος κύκλος στο νησί. Γεγονός που πραγματικά έδωσε έτσι μια όθηση, ειδικά σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά, για την φετινή περίοδο που οδεύει προς το τέλος. Να σε πάω και στον κύριο Σπύρο Κροκίδη τώρα, ο οποίος μας λέει για το νέο νομοσχέδιο, το εργασιακό, αλλά και το τι συμβαίνει με τους συνταξιούχους. Μια πολύ έτσι ωραία ενημέρωση μας κάνει. Πάμε να τον ακούσουμε.
Το Corfu TV News, μέσα από τις φιλόξενες εκπομπές του, μας δίνει τη δυνατότητα να εκλαϊκεύουμε πολλά στοιχεία από νομοσχέδια τα οποία τίθενται σε διαβούλευση ή οδεύουν για ψήφιση στην Ολομέλεια. Είναι καλό ο πολίτης να είναι ενημερωμένος σε βάθος. Ένα από τα νομοσχέδια τα οποία πρόκειται να ψηφιστεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου είναι και το μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Ανάμεσα στις πολύ σπουδαίες διατάξεις που περιλαμβάνει είναι και οι διατάξεις εκείνες οι οποίες αφορούν την εργασία των ανθρώπων που έχουν συνταξιοδοτηθεί αλλά είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και βεβαίως σε αυτή την κατηγορία προβλέπει δύο βασικά, αν θέλετε, θέματα. Δύο βασικές υποκατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι οι συνταξιούχοι ελεύθεροι επαγγελματίες που συνεχίζουν να εργάζονται αλλά είναι επικουρικά ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά δεν είναι επικουρικά ασφαλισμένοι. Και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται η επιβολή ενός ασφαλιστικού πόρου, όχι εισφοράς υπέρ της φορολογίας ή άλλου είδους εισφοράς. Αυτά λοιπόν τα χρήματα πρόκειται να παρακρατηθούν και να ενισχύσουν τον ΕΦΚΑ. Για να δούμε πώς το νομοσχέδιο τα υπολογίζει. Σε εκείνους συνταξιούχους που είναι ασφαλισμένοι επικουρικά πρόκειται να παρακρατηθεί το 40% του ποσού το οποίο καταβάλει ο ασφαλισμένος για την κύρια σύνταξη και το 40% που καταβάλει ο ασφαλισμένος για την επικουρική. Ενώ στην άλλη περίπτωση που δεν είναι επικουρικά ασφαλισμένος είναι το 50% που καταβάλει για την κύρια σύνταξή του ο ασφαλισμένος. Και στις δύο περιπτώσεις, αν θέλουμε να το κάνουμε πολύ παραστατικά, έχουμε έναν συνταξιούχο ο οποίος λαμβάνει σύνταξη 1.200 ευρώ, που είναι μια μέση κατηγορία συνταξιούχων. Στην πρώτη περίπτωση, αλλά και στη δεύτερη, του παρακρατείτο ένα 30% της συντάξεως, δηλαδή 360 ευρώ. Τώρα λοιπόν, και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση, θα του παρακρατηθεί ένα ποσό 85 ευρώ. Επομένως, έχει μια μεγάλη ευεργεσία 275 ευρώ τον μήνα ή 3.300 ευρώ το χρόνο. Με λίγα λόγια, θα λαμβάνει επιπλέον περίπου 3 ολόκληρες συντάξεις. Και βεβαίως, αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να τακτοποιήσει μία βαρβαρότητα και μία ληστρική επιδρομή την οποία είχαν υποστεί οι συνταξιούχοι τα προηγούμενα χρόνια και μιλάμε για χρήματα τα οποία ήταν δικά τους χρήματα. Χρήματα από την εργασία τους δηλαδή. Αυτό το πράγμα πάβει να υπάρχει. Θέλω λοιπόν να πω ότι εκτός από αυτό και παράλληλα με την αναμενόμενη από την 1η-1η του 2024 αύξηση των συντάξεων, ένα επιπλέον πρόσθετο ποσό θα έρθει συμποσούμενο μαζί με αυτή την ευεργεσία να προσθεθεί και να δώσει την δυνατότητα καλύτερης οικονομικής θέσεως και καταστάσεως στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους εργαζόμενους. Και βεβαίως όλα αυτά συναθροιζόμενα και με το επίδομα του πετρελαίου, το επίδομα για το ρεύμα, το επίδομα για το αέριο και γενικώς όλα αυτά τα επιδόματα συμποσούμενα έρχονται ειλικρινά να υποστηρίξουν μια βασική κατηγορία ανθρώπων η οποία έχει υπέρμετρη ανάγκη και επί πολλά χρόνια δεν είχε δυνατότητα να καλύψει και τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις και όλα όσα μια έκτακτη κατάσταση η οποία επικρατεί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Πάμε, Διονύση, να δούμε λίγο τι γίνεται και με αυτές τις παρατάσεις που τελικά όντως έχουν δοθεί όσον αφορά τα κατά παρέκκληση οικόπεδα. Έχουμε τον Γιάννη Κοντό. Γιατί ο δικηγορικός σύλλογος ήταν πάντα. Πραγματικά έκανε άμεση παρέμβαση ο κύριος Κοντός και ο δικηγορικός σύλλογος. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο όμως για τον Γιάννη τον Κοντό. Πριν πάμε. Ο Γιάννης τον Κοντός, ο οποίος έχει διατελέσει και πρόεδρος της Νομαρχιακής, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ισορροπούσε καταστάσεις. Ισορροπούσε και μπράβο του.
και μπράβο του και τα κατάφερε και δεν είχε μα καμία απολύτως έτσι, κανένας δεν είχε κανένα παράπονο. Αυτή είναι η διαφορά των προσώπων που ενίοτε θέλουν να είναι στα κοινά και να ηγούνται σε κομματικές οργανώσεις. Πάμε να τον ακούσουμε. Έχει δίκιο. Πάμε να τον ακούσουμε. Ακίνητα εκτός σχεδίου τα κάτω των 4 στρεμμάτων. Όπως θυμάστε πέρσι είχε υπάρξει μια νομοθεσία η οποία κατήργησε εντελώς οι οικοδομικές άδειες αυτές και είχαν δώσει μια προθεσμία μέχρι 9 Δεκεμβρίου του 2022 να κατατεθούν αιτήματα για να κατοχυρωθεί η έκδοση αδείας. Έγινε αυτό. Όμως δόθηκε μετά μια προθεσμία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για να συμπληρωθούν οι φάκελοι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι λόγω των δασικών χαρτών, λόγω των απανωτών εκλογικών αναμετρήσεων, λόγω της μεγάλης γραφειοκρατίας η οποία απαιτείται στις υπηρεσίες δόμησης, δεν κατέστη δυνατόν πολλοί συμπολίτες μας να συμπληρώσουν τους φακέλους των οικοδομικών αδειών και η ημερομηνία λήξης πλησίαζε, δηλαδή 30 Σεπτεμβρίου του 2023. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα εμείς, βλέποντας το πρόβλημα, για άλλη μια φορά σαν δικηγορικός σύλλογος να παρέμβουμε και να πούμε ότι χρειάζεται μια άμεση παράταση τουλάχιστον 6 μηνών στο ζήτημα της συμπλήρωσης των φακέλων, γιατί θα χαθούν δικαιώματα συμπολιτών μας από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά δυστυχώς όλες αυτές οι οικοδομικές άδειες οι οποίες είναι, υπολογίζονται στις 11.000 εκκρεμότητες όλη την Ελλάδα, οι περισσότερες από τις οποίες είναι σε Ιόνια, νησιά και Κρήτη, θα βρισκόντουσαν στον αέρα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο ότι ενημερωνόμαστε ότι έχει μπει τέτοια διάταξη για εξάμηνη παράταση σε ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένουμε άμεσα την ψήφισή του, ούτως ώστε αυτοί οι συμπολίτες μας να κατοχυρώσουν το δικαίωμα αυτό. Λοιπόν, και αφού ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Κοντό, να κλείσουμε όμορφα και διαφορετικά με αυτοκίνητα που εμείς, Διονύση μου, νομίζω ότι δεν θα τα αποκτήσουμε ποτέ, τουλάχιστον τα βλέπουμε. Ποτέ. Ακριβώς. 30 Φεράρι φτάσανε στην Κέρκυρα. Μικροί, μεγάλοι, πραγματικά τις χαζεύουν και έχουν δίκιο. Ήμασταν εμείς εκεί. Μας μίλησε και ο Πάολο Μελισάνο, ο διοργανωτής αυτής της κατάστασης εδώ στην Κέρκυρα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Για την τέταρτη χρονιά, το Φεράρι Γκάουτ Μασινερόσα είναι ξανά η Κέρκυρα μετά από ουσία πολλών ετών και έχουμε την χαρά να το φιλοξενήσουμε για ακόμα μια φορά. Είναι κάτι μάλλον που το ήθελε και το κόσμο εδώ πολύ, έτσι, και ευτυχώς χάρη και στις προσπάθειες και από τον κύριο Σπάπη Μούργαρες από τον κύριο Κοντόκαλη Μπέι, ζωπλά που σήμερα Μασινερόσα βρίσκεται ξανά στη Κέρκυρα και χάρη σε άλλους επαγγελματίες Κέρκυρας που έχουν βοηθήσει. Είναι 31 Φεράρι. Σήμερα 30, γιατί είχαμε μια κύρωση την τελευταία μέρα σήμερα. Και υπάρχουν κάποια μοντέλα του 2022, το 2021, 1980, 90 κτλ. Δίπλα μου, όπως βλέπετε, είναι ο κύριος Φάπιο Μπαρόνε, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Μασινερόσα και κάτω 24 παγκοσμίου ρεκόρ, ο οποίος μας θυμάει με την παρουσία του. Θα ήθελα τώρα να το μεταφράσω φυσικά αυτό που είπα. Γιατί το Αμπιάν Φυσιέρι που είναι ο Φάπιο Μπαρόνε και το Μάτρο Ρέγκο του Δελμόντο. Είναι χαρούμενο που βρίσκεται εδώ στην Κέρκυρα και ξαναεπέστρεψε αυτό το. Siamo felicissimi di essere a Corfù anche perché abbiamo la Grecia e Corfù nel cuore. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι, λέει, γιατί ειδικά η Κέρκυρα, η Ελλάδα, την έχουμε στην καρδιά. E lo dimostra che noi italiani abbiamo la Grecia nel cuore da questa grande presenza di tante Ferrari. E αυτό το αποδεικνύεται ότι ειδικά στην Ελλάδα κάθε φορά που ερχόμαστε συμμετέχουν πάρα πολλά μέλη του κλαμπ μας. Αυτό σημαίνει ότι αισθάνομαι και θέλω να έρθω στην Ελλάδα, ειδικά στην Κέρκυρα. Και με αυτές τις εικόνες, Διονύση, θα τους αφήσουμε τους τηλεθεατές μας, θα αφήσουμε και εσένα, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Διονύση, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Το σημείο έχουμε μπει λόγος αντίλογος ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ και καλή εβδομάδα σε όλους.
εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κεκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με μας. Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας στην σελίδα μας www.joyscruises.gr. Εστιατόριο Rex από το 1932 προσφέρει ποιότητα και ποικιλία με έμφαση στο παραδοσιακό φαγητό. Στιγμές απόλαυσης σε ένα ανακαινισμένο περιβάλλον, διακοσμημένο με υδατογραφίες διάσημων κερκυραίων ζωγράφων και σκηνικό τα ιστορικά κτίρια της Κέρκυρας γύρω από το Λιστόν. Ο σεφ με μαεστρία προτείνει πιάτα παραδοσιακά και νέα εδέσματα. Ένα πλήρες μενού που ικανοποιεί όλα τα σύγχρονα γούστα μαζί με μια μεγάλη λίστα κρασιών. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Εστιατόριο Rex. Αφεντική απόλαυση. Χώρο συνάντησης στα Ολύμπια, το καφενείο του Ζήσιμου που πλέον λέγεται Greco Street. Ιδιαίτερα εκπαιδευμένο και ευγενικό προσωπικό, προϊόντα υψηλής ποιότητας, χώρος με σεβασμό στην ιστορία αλλά και άβρα Ιωνίου, το Greco Street αποτελεί ξανά το αγαπημένο στέκι για κάθε ηλικία. Σας περιμένουμε να δοκιμάσετε από κοντά τις γεύσεις μας, να απολαύσετε τον καφέ σας στο υπέροχο Λιστόν. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμαι με το αστικό. Κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Πενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Για τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Εχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190. Πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψεσταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα,
όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων, κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr. Megamart. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πελεκαλεπού. Megamart. Be smart. Buy smart. Πολυκατάστημα Well, τέλος εποχής. Όλα τα καλοκαιρινά από 2 έως 10 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε μαγιό, σε ρούχα αλλά και σε αξεσουάρ θαλάσσης. Επίσης, καλές τιμές και στα χειμερινά είδη. Πολυκατάστημα Well. Προϊόντα με καλή ποιότητα, εγγύης αγοράς και τα περισσότερα ελληνικής κατασκευής. Μία επίσκεψη θα σας πείσει. Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores στην Corexpo. Μια αγαπημένη κερκυραϊκή επιχείρηση με δωρεάν και γρήγορη εξυπηρέτηση σε όλο το νησί και με ένα εύχριστο e-shop που πολύ εύκολα κάνετε τις παραγγελίες σας. Σύντομα μεταφερόμαστε σε έναν πανέμορφο, ιδιόκτητο, τεράστιο και πιο σύγχρονο χώρο στον περιφερειακό Λευκύνης. Μας βρίσκεται στα γνωστά τηλέφωνα που ήδη γνωρίζετε και όπως πάντα άμεση, δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Σας περιμένουμε με πολλές ευχάριστες εκπλήξεις.